για αυτόκλητους προστάτες και μετά χρηστών προφήτες. Έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, σχολιάζοντας εκείνους που τοποθετούνται τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κατάρρευση του Θεού Γέφυρου. Πολλές από τις επίσημες τοποθετήσεις και δημοσίες δηλώσεις και αναρτήσεις εμπεριέχουν σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ζήτσας και γενικότερα στο Δήμο για έργα ή παραλήψεις που έγιναν ή όχι και τα οποία συνετέλεσαν στο αποτέλεσμα. Ο κύριος Πλιάκος τόνισε πως κανείς δεν θα πρέπει να μειώνει το γεγονός που είναι η κατάρρευση του Θεού Γέφυρου με δημόσιες τοποθετήσεις και σχόλια που δεν έχουν καμία πραγματική βάση. Απευθύνε κάλεσμα όμως σε όσους το κάνουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εφόσον έχουν στοιχεία για το Δήμο Ζήτσας. Μας έχει πικράνει πάρα πολύ και μας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ το γεγονός. Και δεν θα ήθελα με απαντήσεις να μειώσουμε το γεγονός ως γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες πολλές φορές σκέφτηκα ότι μειώνουν κάτι το οποίο είναι όντως σοβαρό, το μειώνουν κάποιοι που γράφουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα παρακαλέσω μόνο αυτούς που γράφουν αυτή την εβδομάδα, γιατί βγήκαν πολλοί προστάτες και φωστήρες, θα παρακαλέσω επειδή κάποιοι ανέφεραν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα. Εγώ θα τους παρακαλέσω, εάν έχουν οποιοδήποτε στοιχείο για το Δήμο Ζήτσας που αφορά ότι έχει και την παραμικρότερη ευθύνη ο Δήμος Ζήτσας, να πάνε αύριο το πρωί στον εισαγγελέα. Αν δεν το πράξουν εκείνοι, θα το πράξω εγώ. Εάν ξαναγραφεί οτιδήποτε για ευθύνες της Δημοτικής Αρχής από το 2010, όχι από το 2014, το τονίζω, και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, εάν έχει γίνει δηλαδή ένα έργο το οποίο επιβάρυνε έστω και στον πόντο το Θεό Γέφυρο, αυτό το μνημείο που είχαμε και ήταν πόλος έλξης επισκεπτών στο Δήμο μας, εγώ θα παρακαλέσω και θα προκαλέσω αύριο το πρωί να πάνε στον εισαγγελέα. Αλλιώς σας είπα, θα προσφύγω εγώ στη δικαιοσύνη για να σταματήσουν κάποιοι να γράφουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν και όπως το θέλουν.